Αναστασία Γιακουμέλου, καθηγήτρια. Θα το συνοψίσω γιατί αν πω όλους τους τίτλους θα φάμε την εκπομπή. Είναι κάτι σαν τον Μάσκ στο επίπεδο των χρηματοοικονομικών. Υπερκαθηγήτρια, όπως λέμε, υπερυπουργός ο Μάσκ. Λοιπόν, Αναστασία Γιακουμέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Λοιπόν, καλώς σας ξαναβρίσκω. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε κι εμείς. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα έχουμε Trump 2, έτσι. Έχουμε Trump 2. Trump Reloaded. Λιγότερο έκπληξη από ό,τι το παρουσιάζουν μερικοί, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, κάποια στιγμή μου κάνει και αστείο το πόσο σοκαρισμένοι φαίνονται κάποιοι παράγοντες της αγοράς. Έλατε. Ένας από τους πρώτους σοκαρισμένους ή φερόμενους ως σοκαρισμένους που δεν θα έπρεπε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η Ευρώπη έπαθε ένα σύγκυρο κακός. Έτσι έπρεπε να το περιμένει, ερχόταν, το βλέπε. Τώρα το τι έκανε είναι άλλη υπόθεση. Να πάμε λίγο τα βασικά όσο προλάβουμε και θα επανέλθουμε από ό,τι μπορείς. Δασμοί, αν όντως τους εφαρμόσει, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το ότι είναι τελείως ψεύτικη η πληροφορία και αυτές οι σοκαρισμένες φάτσες που είδαμε στα μίντια. Όλοι ξέραν ότι υπήρχε πάρα πολύ δυνατή πιθανότητα να βγει ο Τραμπ. Όχι τυχαία, είδαμε και αυτό το marketing στην καμπάνια της Χάρης. Δεν έχουμε δει τέτοιο all-star game από όλο το Hollywood κατεβασμένο ποτέ στο παρελθόν. Κακό τις έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τελικά. Ναι, συμφωνώ. Γιατί έχουν χάσει κάθε συσχέτιση με το μέσο normal πολίτη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά όχι, σοκαρισμένοι δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω. Και πρακτικά ξέρω ότι δεν είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Γιατί υπήρχαν working groups εδώ και πολύ καιρό που συνεργάζονταν πάνω το πιθανό σενάριο επανεκλογής, γιατί ξέραμε τι θα σημάνει για εμάς. Το οικονομικό κομμάτι, παραδόξως, είναι λιγότερο σημαντικό, Λάμπρο, από το διπλωματικό κομμάτι, για την ακρίβεια. Σωστά. Θα καθοριστεί από αυτό, για να είμαι πιο ακριβής. Mm-hmm. Λες ότι το οικονομικό μπορεί να το διαχειριστούν με κάποιο τρόπο οι Ευρωπαίοι, το διπλωματικό, αν γίνει άγριο, όπως υπονοεί, εκεί τα πράγματα ενδεχομένως να είναι μη διαχειρίσιμα από μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σκόρπια γεωπολιτικά και αμυντικά. Θα προσπαθήσω να το συνοψίσω όσο μπορώ. Για πες. Δεν είναι πολύ εύκολο. Θα προσπαθήσω να το θέσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι. Το διπλωματικό κομμάτι, πέρα από το προφανές ζήτημα Ουκρανία εν προκειμένου, δεν περιορίζεται εκεί και έχει τρομερά μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Ας πούμε, οι δασμοί που με ρωτάς δεν αναλύονται σε μονή βάση και μονή διάσταση τι δασμούς θα έχουμε σε απευθείας μετάδοση, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι. Θα πρέπει να γίνει σε συνάρτηση και με όλη τη σχέση του και προς την Κίνα. Γιατί το λέω αυτό? Ανάλογα πώς θα εξελιχθούν και οι δύο αυτές σχέσεις, πολύ πιθανό να δούμε και νέες φιλίες να αναπτύσσονται εντός ευρωπαϊκού χώρου. Δεν ξέρω πόσο κατανοητό είναι αυτό που λέω. Βεβαίως. Οι Κινέζοι δεν έχουν κάποια πρόθεση να απομονωθούν οικονομικά σε μια οικονομία που ήδη την έχουν σχετικά σμπαράλια αυτή τη στιγμή. Δεν τους πετυχαίνουμε σε πλήρη άνθηση. Έχουν ένα περιβάλλον, δεν είναι σε εφορία η εσωτερική τους κατάσταση. Έχουν νέους που είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά ανεργία. Έχουν ένα real estate που έχει τραβήξει άσχημα και το δημόσιο τομέα και το δημόσιο χρέος. Οι Ευρωπαίοι, εν πάση περιπτώσει όμως, για να γυρίσω σε εμάς, είμαστε μόνιμα έρμεο των καταστάσεων. Αυτή είναι η σύνοψη. Mm-hmm. Οικονομικά και διπλωματικά. Οικονομικά, εν προκειμένου, τι εννοώ? Δεν υπάρχει τρόπος να χετζάρουμε τα ρίσκα τα άμεσα των δασμών. Δηλαδή, την κερδοφορία μας την περιμένουμε πεσμένη σε πολύ μεγάλες εταιρείες που έχουμε εντός της Υπήρου. Αυτό που περισσότερο ανησυχεί εμένα όμως δεν είναι τόσο οι δασμοί και το άμεσο εφέ που θα κάνουν στην κερδοφορία των δικό μας ή το που θα κινηθεί το ευρώ πολύ πιθανώς. Αυτό που με ανησυχεί στο οικονομικό κομμάτι μετά την εκλογή Τραμπ είναι όλο αυτό, όλη η όπισθεν που έχει δηλώσει ότι θα γίνει στις πράσινες μεταβάσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και το πραγματικό το δράμα θα παίχτει σε εκείνο το κομμάτι και το τι θα γίνει στις δικές μας εταιρείες και στη δική μας οικονομία. Συγγνώμη, και το όπισθεν... Okay, τους περιμένουμε. Το όπισθεν... Δεν θεωρώ ότι θα είναι όσο υψηλή τους έχει δηλώσει προεκλογικά. Δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο υψηλή όσο τους έχει δηλώσει προεκλογικά, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι τόσο ανεξάρτητη όσο παρουσιάζεται η Αμερική πλέον. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ρίγκαν, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες του 2024. Με όπου ποιο τρόπο... έχουμε πλέον ένα τελείως διαφορετικό παγκόσμιο περιβάλλον σε πολύ μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων, με τρελές εισαγωγές-εξαγωγές, δηλαδή δασμοί είτε προς εμάς είτε προς άλλους εταίρους,
Δεν θα διευκρινίσω την Κίνα. Βέβαια η Κίνα, okay, θα είναι το μεγάλο κομμάτι μετά από εμάς. Δεν έχουν ένα εφέ μονομερές. Δηλαδή δεν θα είναι, okay, θα πλήξουν τους δικούς μας παίκτες, αλλά οι Αμερικανοί θα μείνουν αμέτωχοι. Ναι. Έχουν προφανώς πολλά εισαγόμενα προϊόντα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα προϊόντα που θα καταλήξουν απλά στον καταναλωτή, αλλά είναι και B2B. Έχουν πολλά προϊόντα που έρχονται από εμάς, τα οποία εισάγονται στα παραγωγικά μοντέλα αμερικανικών εταιριών. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρώτον, με το που πέσουν οι δασμοί προς εμάς, θα έχουν και οι ίδιοι ξανά θέμα με τον πληθωρισμό. Που πολύ πρόσφατα κατόρθωσαν να το φέρουν σε ένα σχετικά επιθυμητό επίπεδο. Σε δεύτερη φάση θα έχουν ένα θέμα στα κόστη παραγωγής τους, θεωρώ, και οι ίδιοι. Απλά εκεί επισέρχεται το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης που σου έλεγα, ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο στρες, να που έχω όντως στρες εγώ προσωπικά, στο τι θα παιχτεί στις προθέσεις του να κόψει πολλές νομοθεσίες και πολλές απαιτήσεις που έχει από τις εταιρείες και τον εταιρικό κόσμο. Γιατί, για να διευκρινίσε το, να το πάει υποτίθεται για μια απλοποίηση της διαδικασίας. Αυτό θα το κάνει. Να ξέρεις. Mm-hmm. Αυτό είμαι σίγουρο ότι θα το κάνει. Mm-hmm. Απλά δεν είμαι πολύ σίγουρη σχετικά με τον βαθμό στον οποίο θα μπορέσει όντως να το κάνει, γιατί θα υπάρξει σοβαρό pushback από το σύστημα. Μια απλοποίηση όμως, να το θέσω σε πολύ απλούς όρους και για οποιονδήποτε που είναι με τεχνικού background τώρα που μας ακούει. Μια απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που θα αναφέρεται στον οικονομικό κόσμο, στην παραγωγή, είπα, σημαίνει αυτόματα ότι γίνονται πιο ανταγωνιστικοί από εμάς. Αν μη τι άλλο στο βραχυπρόθεσμο, γιατί θα ακούσεις όλο το debate ότι ναι, μα μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, εμείς, οκ. Okay. Ναι, μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι νεκροί, έτσι. No grand, we are all dead. Αλλά ήδη έχουμε μαζική μετακόμιση, μαζική μετεγκατάσταση ευρωπαϊκών εταιριών από την εποχή Biden και πιο πριν, βασικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχιστεί και θα χειροτερέψει. Mm-hmm. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που φοβάμαι εγώ. Δηλαδή, οι δασμοί με απασχολούν πολύ λιγότερο από το γενικότερο από περιβάλλον. Αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι για αυτό που είπες, για το θέμα της υποχώρησης της όπισθεν στην πράσινη μετάβαση. Εδώ, αυτό έχει ξεκινήσει και στην Ευρώπη ήδη. Δηλαδή, έχουν δει ότι το πράγμα δεν βγαίνει στο χρονοδιάγραμμα που είχαν βάλει. Εξού και η επαναφορά της συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια, γιατί η πράσινη σαλάτα δεν βγαίνει ακριβώς όπως θέλανε. Έχει αυξήσει. Ό,τι μπορώ να σου πω ακριβώς τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί είμαι εντός των επιτροπών που, από τις οποίες περνάνε όλα τα μέτρα πριν εγκριθούν από την Ευρώπη. Για πες. Την πυρηνική ενέργεια ήταν αναμενόμενο, γιατί υπολόγισε ότι έπρεπε. Καταρχήν, έχουμε καθυστερήσει ήδη και πόσα χρόνια από το πότε έπρεπε να λυθούν αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι αμφιβολίες συγκεκριμένων γκρουπ. Mm-hmm. Και υπολόγισε ότι και όλο αυτό το πλαίσιο που βγάλαμε σε πράσινη μετάβαση νομοθετικά καθυστέρησε πάνω από πενταετία. Είναι τρελά τα νούμερα που σου λέω. Τρομερό. Σε μαζικό οικονομικό επίπεδο. Μόνο και μόνο γιατί δεν έβγαινε άκρη με τις όλες συζητήσεις και τα τεχνικά γκρουπ που συμβουλεύουν τις διάφορες επιτροπές το κομμάτι πυρηνική ενέργεια. Το κομμάτι πυρηνική ενέργεια ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα λυθεί. Δεν έχει λυθεί ακόμα, αλλά να απασχολεί λίγο γιατί θα λυθεί. Πενταετία έχουν Σε πενταετία έχουν αλλάξει οι τεχνολογίες. Δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε για πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι πλέον επίκαιρα. Ενώ γενικά μιλώντας έτσι. Τέλος πάντων, για πες. Ακριβώς. Το κομμάτι τώρα που αναφέρεσαι εσύ, το αν έχουμε κάνει όπισθεν, δεν γίνεται να κάνουμε όπισθεν, γιατί έχουμε βάλει μια τριχλοποδιά από μόνοι μας στον εαυτό μας. Τι εννοώ δεν γίνεται να κάνουμε όπισθεν? Δεν γίνεται καταρχήν με τέτοια έξοδα που έχει επιφέρει ακόμη και στον κεντρικό μηχανισμό το να παραχθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Μετά να επικοινωνηθεί αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη έχουμε το πρώτο έτος εφαρμογής αυτού του νομοθετικού πλαισίου, αν και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί σε όλη την περίμετρο του. Έχουμε το πρώτο κομμάτι που θα γίνει αρκετά υποχρεωτικό και πάλι όχι ολοκληρωτικά υποχρεωτικό το 2025. Έχουμε το τελικό, όπου θα εφαρμοστεί πλέον σε όλες τις εταιρείες και τις τράπεζες και όλους τους άλλους παράγοντες εντός Ευρώπης το 2027. Δεν γίνεται να γίνει όπισθεν, δεν γίνεται να ξυπνήσουμε μια μέρα για να πούμε. Ξέρετε τι κάναμε, δεν γίνεται, το παίρνουμε πίσω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα συμφωνούσα ούτως ή άλλως να το πάρουμε. Ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή αν είναι να πρασινίσουμε αλλά να πεθάνουμε κιόλας, ενώ να πεθαίνει η ανταγωνιστικότητα πλήρως. Μπράβο. Αυτό ακριβώς είναι η συζήτηση. Ξέρεις, έχεις ακούσει την έκφραση που λέγεται «Ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις». Ναι. Είναι ένα πολύ καλό πλάνο, ναι, σχεδιασμένο αρκετά καλά. Υπήρξε άσχημο κόλλημα στην εφαρμογή του. Mm. Ήταν λάθος τα χρονοδιαγράμματα
Και έχουμε σε management όρους, αυτό το αποκαλούμε το ρίσκο του first mover. Ναι. Αυτός που κινείται πρώτος σε καινοτομία, και εμείς διαλέξαμε να το κάνουμε πρώτη φορά ως γεωγραφικό μπλοκ, την νομοθεσία σχετικά με την πράσινη μετάβαση, για την πρώτη φορά που είμαστε καινοτόμοι νομοθετικά. Συνήθως εφαρμόζουμε, όπως ξέρεις, αυτά που μας έρχονται από τη ΣΥΠΑ. Mm. Το ρίσκο είναι όμως ότι πρώτον επιφέρεις όλα τα κόστη εσύ, γιατί πάντα έτσι είναι ακόμη και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ναι, ναι. Όπως ξέρεις, τα χοντρά κεφαλαιακά κόστη τα έχει υποστεί αυτός που την ανέπτυξε πρώτος. Σωστά, πάντα. Δεύτερον, μία καινοτομία για να, παρά τα κόστη της, για να σου γεννήσει μετά, ας πούμε, κερδοφορία, πρέπει να υιοθετηθεί. Αυτό είναι το conceptual, δηλαδή το ιδεολογικό λάθος που έχουν κάνει, το μεθοδολογικό λάθος που έχουν κάνει όλοι οι αναλυτές στην Ευρώπη. Αυτό ήταν μία καινοτομία. Δεν ήταν τεχνολογική καινοτομία η πράσινη μετάβαση, αλλά ήταν μία νομοθετική καινοτομία. Η καινοτομία για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να υιοθετηθεί. Που σημαίνει ότι αν αυτή η προσπάθεια η ευρωπαϊκή δεν γίνει παγκόσμια, είναι απλά μία αυτοκαταστροφή. Τόσο απλά. Οικονομική σε πρώτο επίπεδο, αλλά και στο περιβαλλοντικό και το κοινωνικό επίπεδο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι δεν θα επιτύχεις κανένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί απλούστατα στο ενδιάμεσο όλοι αυτοί που σου παράγουν τον αρνητικό αντίκτυπο σε κοινωνικό ή περιβαλλοντικό επίπεδο, απλά θα μετακινηθούν γεωγραφικά. Γιατί τίποτα δεν θα έχεις επιτύχει. Η Ευρώπη θα αυτοεπονομευτεί ανταγωνιστικά περισσότερο από ότι ήδη είναι επιβαρημένη. Οι ανταγωνιστές Κίνα και λοιποί θα συνεχίσουν να παράγουν στο μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Ναι. Και εσύ που αντιστοιχείς στο 8% της παγκόσμιας επιβάρυνσης ενώ κλιματικής κλπ, απλά θα αυτοκτονήσεις και οικονομικά. Παιδιά, η ΕΠΑ είναι. Γιατί σου λέω ότι με ανησυχεί κυρίως εκείνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή παραμένουν η μεγαλύτερη οικονομία. Λέω παραμένουν γιατί δεν θα μείνουν για πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι ήδη στις 15 και αυτό θα ανατραπεί. Θα έχουμε τα νούμερα μπροστά. Υπερπίου. Υπέρ των Κινέζων ομολόγων του. Mm-hmm. Αλλά το θέμα μας ποιο είναι, ότι παραμένει είναι πάνω από το 1/10 της παγκόσμιας ρύπανσης. Ας πάρουμε το περιβαλλοντικό κομμάτι για να μην ανοίξουμε όλο το τρίπτυχο ESG που είναι πιο σύνθετο τον αναλύσει. Mm. Είναι πάνω από το 1/10 προέρχεται από αυτούς. Είναι δυνατόν μετά να γίνεται σοβαρή συζήτηση σε εμάς παρά τις όλες καλές προθέσεις μας. Σε περίπτωση που αυτοί οι τύποι κάνουν όπως ήταν και πούνε, όπως στην πρώτη θητεία του έγινε. Ξέρετε τι γίνεται. Καλή μου φίλη, εμείς αποχωρούμε από το Paris Agreement. Δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε τις εταιρείες μας. Έχω πάρει τηλέφωνο όλες τις ενεργειακές. Θα συνεχίσουν κανονικότατα και τα πετρέλαια και το LNG και όλα. Έχει τελειώσει η συζήτηση. Ναι. Προφανώς έχει τελειώσει. Αυτό δεν μπορεί να κάνουμε κάτι. Η Ευρώπη, εγκλωβίστηκε μόνη της, έβαλε πράσινες χειροπέδες στον εαυτό της μόνη της και μπήκε σε ένα, ας πούμε, σε ένα one-way track χωρίς να μπορεί να. Και πάει για τείχο. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί. Η Ευρώπη πάει για τείχο, σε δύο κομμάτια το έχασε. Δεν ήταν τόσο, ξαναλέω, η ατζέντα. Την ατζέντα την πιστεύω πολύ ως ατζέντα. Ήταν λάθος το να απομονώσει το οικονομικό κομμάτι της όμως. Mm. Για να καταλάβεις, αυτή η πράσινη μετάβαση, να τα λέμε με πραγματικά απλά γεγονότα, δηλαδή δεν είναι τόσο σύνθετα όσο τα παρουσιάζουν όλοι οι ακαδημαϊκοί οι μάνατζερ στον κόσμο. Η πράσινη ατζέντα, η πράσινη μετάβαση είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όραμα. Γιατί δεν έγινε από τις κυβερνήσεις και ανατέθηκε ουσιαστικά στον ιδιωτικό τομέα, κοινό σε εταιρείες, τράπεζες, σε ασφαλιστικές κλπ. Γιατί δεν έφτανε το δημόσιο κεφάλαιο, τόσο απλό είναι. Πώς γίνεται να υποχρεώσω τον ιδιωτικό τομέα να τηρήσει και να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα? Να φτιάξω νομοθεσία που θα μου τιμεί το κεφάλαιο σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, σε τέτοια κατάσταση σημαίνει σε μη ρυπαντικές βιομηχανίες, σε καθαρές και κοινωνικά δίκαιες εταιρείες κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Αφού σου χρειάζεται όμως, καλέ μου άνθρωπε, το ιδιωτικό κεφάλαιο, δεν έπρεπε το πρώτο πράγμα που θα εξασφαλίσεις να είναι η επιβίωση και η επιτυχία του ιδιωτικού κεφαλαίου? Για να μπορέσει και να σου κάνει και τη μετάβαση, βέβαια. Αλλιώς του λες να κάνει πράσινη ευθανασία. Του πεις θα σώσει το περιβάλλον, μπορεί να σώσει το περιβάλλον, θα πεθάνεις όμως. Θες, όχι, θα σου πει. Δεν πρέπει να γίνει με ένα πολύ πιο δυνατό οικονομικό σχεδιασμό αυτή η ατζέντα. Μάλιστα. Όχι τυχαία το τελευταίο τετράμινο, δεν είναι παραπάνω, μπορεί να σου λέω και ήδη πολύ. Βγήκανε κέρυοι παράγοντες, πολιτικοί εννοώ παράγοντες, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιτέλους μιλήσανε για. Κοινή λογική, σου κάνω quote,
Δεν είναι δικές μου λέξεις αυτές. Ναι, ναι. Πρώτη φορά το είδα από θεσμούς. Μιλήσανε για κοινή λογική. Μιλήσανε για κοιτάξτε το business. Είχα ξεχάσει πώς γράφεται η λέξη business σε όλα τα έγγραφα που μου φτάνανε ευρωπαϊκά. Μιλούσαμε environment, μιλούσαμε society, μιλούσαμε transparency, το ένα το άλλο, δεν ξέρω. Παιδιά, με τα λεφτά τι θα γίνει, ναι, τελικά. Μπράβο, και είχαμε ξεχάσει να δούμε ποιο, ok. Και τι κάνουνε, ρε παιδί μου, τι παράγουν, τι πουλάνε αυτοί οι χριστιανοί κάθε μέρα, πώς το κάνουνε. Μάλιστα. Άρα, πάμε τώρα για crash test, το οποίο δεν είναι σίγουρο θα επιβιώσει. Έτσι. Είναι αυτά σαν τις δοκιμές που βάζουν τα ντάκια. Είναι ένα αστάθμινο, αλλά μπρο, είναι πολύ αστάθμινο παράγοντα. Ναι, βέβαια. Ωστόσο, γιατί θεωρώ ότι είναι υπερβολικές και κάποιες αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρείς ότι οι προθέσεις θα γίνουν και πολιτικές. Πρώτον, αυτό το λέει και εμπειρία, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε συγκεκριμένη χώρα ή σε συγκεκριμένη χρονιά. Τώρα, πόσες πολιτικές ατζέντες έχεις δει όντως να εφαρμόζονται κατά το 100%. Καμία. Ποτέ. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, η πολιτική, και ξαναλέω ειδικά σήμερα που έχουμε ένα τρομερά παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, είναι ένα παιχνίδι συμβιβασμών για όλους. Από το πιο μετριασμένο μέχρι το πιο ακραίο αναγκάζονται να πέσουν σε συμβιβασμούς. Και αυτό το λέω με θετική, συσχετισμό. Ναι. Κοινό, δεν έχω τέτοιο πανικό ότι θα φτάσουμε δεν ξέρω κι εγώ σε τι άκρα. Μάλιστα. Έχω ένα κάποιο άγχος, γιατί σου ξαναλέω, παίζουν πλέον στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητά μας. Η ανταγωνιστικότητά μας όμως δεν είναι ένα δευτερεύον ρόλος της επιβίωσής μας. Είναι ένας παράγοντας που θα την καθορίσει. Είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης. Μάλιστα, ωραία, βάζουμε άνω τελεία και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, Αναστασία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και εσύ, Αναστασία, για κουμπέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.